Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Δεν σας την παραχωρώ, εγώ δεν το έχω αγοράσει το πελητήριο, σας την παραχωρεί το πελητήριο εγώ ως πρόεδρός του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γεμίσατε το χώρο, δεν χαίρομαι γιατί δεν φτάνουν οι καρέκλες και είστε κάποιοι όχι τόσο βολικά, αλλά με χαροποιεί πάρα πολύ και μας χαροποιεί όλους που γεμίζετε το χώρο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια σπουδαία δουλειά από το Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών. Το θέμα άλλωστε που έχετε σήμερα είναι πολύ σημαντικό, το My Data. Έχουμε και το Superstar όμως εδώ, οπότε. Έχετε και το Superstar. Δεν το ξέρω, κύριο, δεν το ξέρω. Και όχι μόνο σπουδαίος, αλλά νομίζω θα λύσει πολλές απορίες σας. Είχα κάποια άλλα πράγματα υπόψη να σας πω, αλλά έδωσε το ερέθισμα η τελευταία τοποθέτηση που είχατε. Να αλλάξω λίγο 2-3 πράγματα να σας πω. Το θέμα των ρυθμίσεων. Έχουμε κάνει σήμερα δελτίο τύπου ακριβώς για αυτό το θέμα. Θα τη δείτε και το βράδυ στα κανάλια, ότι είχαμε πανηγυρίσει και εγώ προσωπικά λέγοντας ότι ναι, δεν είναι αυτή που θέλουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε η ρύθμιση των 122, 36-72. Εγώ χάρηκα γιατί δεν βγήκαμε εμείς πρώτη φορά ως επιμελητήρια στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά βγήκανε δύο κανάλια, τα μεγάλες εμβέλειες, και είπανε 8 στους 10 μένουν απ' έξω από τη ρύθμιση. Άρα έδωσε την αφορμή γιατί εμείς καθυστερούσαμε λόγω γιορτών. Είχαμε σκεφτεί ότι θα κάνουμε θέμα, αλλά μετά τις γιορτές. Όπως ξέρετε, έχει μπει με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει κάποιος να έχει πληρώσει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 όλες τις υποχρεώσεις του. Μα τον Νοέμβριο του 2021 είχαμε πανδημία. Άρα είναι πολύ λογικό κάποιος να μην απέξω. Ποιο είναι το ρεζουμέ της ιστορίας που λέμε? Εάν κάποιος μπορεί να πληρώσει τις ρυθμίσεις, ωφελούνται όλοι. Ωφελείται η πολιτεία, γιατί αυτός συνεχίζει να πληρώνει φόρους στις φορές που τις πληρώνει. Κρατάει τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Σωστά. Αν δεν μπορεί να τις πληρώσει, για να δούμε τι θα πάθει. Αυτό που θα πάθει είναι, αφού δεν μπορεί να τις πληρώσει, να κλείσει την εταιρεία του. Άρα, μην έχει ευθύνη, οι εργαζόμενοι να χάσουν τη δουλειά τους και το κράτος κάνει και φόρους και εισφορές. Άρα, ζητάμε αλλαγή. Δεν ξέρω αν καν μπορεί να γίνει τώρα. Όπως ξέρετε, το Σάββατο θα προκηρυχθούν εκλογές. Αν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό αποτέλεσε μια αφορμή συζητήσεων. Όσοι παρακολουθήσατε αυτό το διάστημα για το Τομείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, σήμερα με βάση τα 270 δισεκατομμύρια που είναι το ιδιωτικό χρέος. Εγώ σας λέω ότι θα συζητηθεί μετά τις εκλογές. Τώρα στις εκλογές, να ξέρετε, όλα τα κόμματα παραδοσιακά θα τα λύσουν όλα. Προεκλογικά θα είναι λυμμένα όλα τα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το ξέρουμε τα τελευταία 15 χρόνια, λέω πιο φρέσκα. Όμως μετά τις εκλογές θα έρθει. 410 δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, 270 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος. Από το 2024 μπαίνουμε, τελειώνει η ιστορία και μπαίνουμε κανονικά στα πλεονάσματα. Άρα το θέμα των ρυθμίσεων των χρεών που έχει άμεση συνάφεια και με τα θέματα των δανείων. Θα πρέπει να πάρουν μια λύση και θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Αν αυτό δεν γίνει, μεγάλο μέρος της μικρομεσαίας τάξης θα κλείσει. Με βάση τα στοιχεία που έβγαλε και το επιμελητήριο και η ΓΕΣΕΒΕ, μία στις τρεις επιχειρήσεις, εάν δεν γίνουν ρυθμίσεις, που τώρα είναι χειρότερες λόγω της αύξησης των επιτοκίων, τότε κινδυνεύουμε κλείσιμο. Το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σας ενδιαφέρει? Απόλυτα, είναι πελάτες σας. Εάν αυτές δεν υπάρχουν, τότε έχουν πρόβλημα, δεν έχουν πρόβλημα μόνο αυτοί που κλείνουν, έχουν και όσοι είναι ανοιχτές. Άρα. Θα επιμείνουμε στο αφήγημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που μοιράζεται το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Θα πάρετε μια μελέτη, θα πάρει ο πρόεδρος του συλλόγου σας. Είναι μια τεράστια, είναι 200 σελίδες, αλλά τα συμπεράσματα θα δείτε όλοι. Σήμερα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, 378 επιχειρήσεις πήραν 12,5 δις. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις είναι 830.000. Άρα με τον τρόπο που πάει, που φαίνεται, τότε τα 30 δις θα τα πάρουν 1.000 επιχειρήσεις. Αναλογικά το λέω. Άρα οι υπόλοιπες 829.000 δεν πάρουν τίποτα. Γιατί τα όρια που μπαίνουν να ρωτάτε είναι ψηλά, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο αυτός που θα πάρει με 0,7 επιτόκιο, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν. Άρα το πρώτο ερώτημα ήταν γιατί μοιράζονται έτσι, το λέει η Ευρώπη. Θα σας δώσουμε μια μελέτη που έγινε, προσέξτε, από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ελλάδα για λογαριασμό της κυβέρνησης, όπου απαντάει στο πρώτο ερώτημα. Δεν είναι επιταγή της Ευρώπης. Είναι απόφαση ελληνικής κυβέρνησης. Αν θέλει το όριο, το βάζει 25.000 και όχι στο 1 εκατομμύριο. Όταν έχει πάνω από 1 εκατομμύριο, μόνο ο φάκελο κάνει 10.000. Ξέρετε, πολλού πελάτε σα μπορούν να κάνουν φάκελο με 10.000. Το κάνει λοιπόν αυτόματα μέσα από μια πλατφόρμα να πάρουν οι μικροί. Η πρώτη λοιπόν ένσταση είναι αυτή, η οποία όλη αυτή η συζήτηση που σα έλεγε έγινε παρουσία του Υπουργείου του κ. Σταϊκούρα και απάντησε ότι θεωρεί τότε, μπορεί να το θεωρούν κι άλλοι, ότι τα χρήματα μπορεί να είναι χαμένα γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα επενδυθούν. Εξαρτάται πώ το βλέπει κανεί το πράγμα. Δηλαδή, αν τα πάρει, θα καταφέρει να επιβιώσει. Το ταμείο λέγεται Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Δηλαδή, όταν μας δώσουν τα λεφτά οι Ευρωπαίοι, είπανε: σας δίνουμε λεφτά πρώτα να αντέξουν οι επιχειρήσεις και μετά να αναπτυχθούν. Επαναλαμβάνω, στο Ταμείο Ανάπτυξης τα πράγματα είναι απλά. Αν γίνει έτσι τα πράγματα, όπως φαίνεται, επαναλαμβάνω, στο ανώτερο βαθμό 1.000 επιχειρήσεις θα πάρουν τα 31 δις ή, αν θέλετε, συνολικά
3,8% των επιχειρήσεων της χώρας από τα 91 δις μέχρι το 2029. Το 3,8% επαναλαμβάνω δυνητικά μπορεί να μπει. Άλλο τι θα πάρει. Δυνητικά οι υπόλοιποι δεν μπορούν καν να κάνουν αίτηση. Στο ΕΣΠΑ συμβαίνει το ίδιο. 6,5% μπαίνουν στο ΕΣΠΑ από το Σύλλογο των Επιχειρήσεων, γιατί όταν πάμε στους κόφτες, κάτι σαν αντίστοιχο με τις 120 δόσεις, έχει τόσους κόφτες που πετάει μεγάλο αριθμό απ' έξω. Και επειδή μιλάω με λογιστές που καταλαβαίνουν, καλά, το ξέρουμε και εμείς ότι το 60% των επιχειρήσεων έχει σοβαρά προβλήματα. Η πολιτική απόφαση το πώς θα διαχειριστείς το θέμα παίζει ρόλο. Δηλαδή, τι λες, ποια θα είναι η οικονομία του μέλλοντος, θα είναι πάλι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή θα αφήσεις να πάνε μεγάλη κλάδη της οικονομίας στις μεγάλες. Έχετε ακούσει όμως και ένα παραμύθι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η μελέτη που θα σας δώσουμε θα σας δείξει το εξής. Στη Γερμανία, την πιο ισχυρή καπιταλιστική χώρα της Ευρώπης, το 84% των επιχειρήσεων είναι μέχρι 9 άτομα. Είναι ψευδές ότι στην Ελλάδα έχουμε μικρές. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 93% των επιχειρήσεων, επαναλαμβάνω, μέχρι 9 άτομα. Μα τον ΟΣΑΤΑ δεν τα βγάλαμε εμείς. Τα στοιχεία που σας δίνω δεν είναι δικά μας. Είναι στοιχεία που παίρνουμε από την Ευρώπη. Έχει σημασία αυτό που λέω. Παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΟΣΑ, που δείχνει ακριβώς την κατάταξη των επιχειρήσεων. Θα παίξει μεγάλο ρόλο και πρέπει να σας πω ότι το αφήγημα των εκλογών αυτών είναι ότι ο κόσμος από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων ζητάει λύσεις. Ζητάει πώς θα επιβιώσει αύριο. Είτε αυτό λέγεται ακρίβεια και αστεία και μιλάει για το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Και δεν είναι τυχαίο το πρώτο θέμα που βάζουμε σε ένα επιμελητήριο είναι συνεννόηση των κομμάτων στα μεγάλα θέματα. Οικονομία, παιδεία, υγεία και κυρίαρχα ασφάλεια. Γιατί το θέμα των τεμπών έχει βάλει μια άλλη λογική στον κόσμο. Θέλω να κυκλοφορώ ασφαλής, θέλω να μην φοβάμαι να πάω. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν εσάς πρέπει να μας απασχολήσουν. Επειδή δεν θέλω να σας φάω πολύ χρόνο, θέλω να σταθώ σε τρία σημεία και να σας αφήσω. Το ένα είναι ότι για την υπόθεση του My Data θα σας πω ότι είμαστε πάντα μαζί, ότι ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή δεν είναι έτοιμοι ούτε εσείς, ούτε πολύ παραπάνω οι επιχειρήσεις. Πολλές φορές τον κύριο Πιτσιλή έχω πει και η δέσμευση που έχουμε πάρει και τη λέω και βιντεοσκοπούμε είναι ότι, αν το πούμε δέσμευση, είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα που ακόμα κρατάει δεν θα υπάρξουν πρόστιμα. Ενώ μπορεί δεν θα τα δώσει. Δεν λέω ότι θα το κάνει, λέω τη δεσμεύει και δεν θα υπάρξουν πρόστιμα για να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος να εγκλιματιστούμε. Αλλά πρακτικά σε αυτή τη νέα εποχή νομίζω που, αν με ρωτάτε, συνολικά συμφωνούμε με το My Data. Στο τέλος της ημέρας ναι. Στη διαδρομή, δηλαδή στην τακτική, να φτάσουμε εκεί είναι το πρόβλημα, ώστε να υπάρξουν τα λιγότερα προβλήματα, όπως συμφωνούμε και θέλω να ξέρετε τις συμφωνίες μας και για την ψηφιακή κάρτα. Και επίσης έχει προβλήματα. Πάρα πολλοί κλάδοι ήδη εξαιρούνται, ξαναβγαίνουν, ξανασυζητιούνται, γιατί αυτό, όλα αυτά θέλουν προσαρμογές στον τρόπο που πάμε. Όμως, ήθελα να σας πω κάτι. Ψηφιακές υπογραφές. Σας δίνουμε δωρεάν την ψηφιακή υπογραφή. Δωρεάν. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε δεν την έχουν πάρει, δεν είναι κρίμα. Έχουμε 12.000 ψηφιακές υπογραφές που μπορούμε να μοιράσουμε σε ένα επιμελητήριο. Ξέρετε πόσες έχουμε δώσει μέχρι τώρα? 200. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσετε. Σας θυμίζω, όλα τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπείτε παίρνουν δωρεάν την παίρνουν. Μη έτσι κάνουν στο σύστημά μας που είναι απλούστατη να τη δείτε. Αν δεν την καταλαβαίνετε, έχουμε εδώ ανθρώπους και οι μηχανογράφοι σας εξηγήσουν. Αλλά είναι πολύ απλή. Ας την έχει. Μα δεν τη χρησιμοποιήσει. Να εγκληματιστεί, να τη μάθει. Γιατί αν τη μάθει την ψηφιακή υπογραφή, θα του είναι πολύ χρήσιμη μελλοντικά. Το 2030, είναι μια άλλη μελέτη που επίσης πρέπει να τη δείτε, το 70% των συναλλαγών θα γίνονται μέσω του ίντερνετ. Άρα τη χρειάζεται την ψηφιακή υπογραφή. Πάρτε τη. Δώστε τη στα μέλη σας, στους πελάτες σας, να την έχουν. Το δεύτερο που είναι μια παράκληση που ζητάμε κι εμείς, είναι η μόνη χάρη, είναι έχουμε 42 ανταποδοτικές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά τα μέλη μας δεν τις ξέρουν. Και διαμαρτύρονται γιατί δεν τις ξέρουν. Ναι, αλλά το 40% των μελών μας δεν έχουμε το email τους. Έχουμε το δικό σας. Να παρακαλέσουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε επαφές να πάρουμε επιτέλους, παρότι όπως ξέρετε έχει προβλεφθεί να υπάρχει και το email του επιμελητηρίου και του πελάτη, να μας δώσει τα email των μελών μας, ζητάμε έτσι, όχι των άλλων, για να μπορούν να παίρνουν πληροφόρηση. Τώρα θα έχουμε το ΕΣΠΑ μεθαύριο. Έχουμε την Τετάρτη συζήτηση και καλό είναι να μπείτε. Ανάλυση ποια προγράμματα θα υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ. Και αμέσως μετά έχουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γιατί την έχουμε? Για να δούμε ό,τι κονδύλια υπάρχουν. Δηλαδή, αυτές οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο ΕΣΠΑ. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να πάρουν λεφτά από το Ταμείο, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μάλιστα γίνονται πακέτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα ξέρουν. Ζητάμε λοιπόν τη συνεργασία σας σε όλους τους τομείς που έχουμε και την πρώτη συνεργασία είναι να το μαθαίνει το μέλος. Και σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε δωρεάν site, δωρεάν e-shop. Έχουμε δικηγόρους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Να έχουμε άτομα για τον ΕΦΚΑ που να τους βοηθήσει. Θα έχουμε για τα προγράμματα. Έχουμε δεκάδες πράγματα που νομίζω βοηθάνε τα μέλη. Δεν θέλω να πάρω καθόλου άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω. Να έχετε ό,τι καλύτερο αυτές τις μέρες των γιορτών. Ακόμα σε γιορτές είμαστε. Εύχομαι ολόψυχα να περπατήσω όσο γίνεται καλύτερο το My Data και το επιμελητήριο είναι πάντα δίπλα, γιατί έχετε έναν πραγματικά πολύ καλό πρόεδρο, πολύ καλός φίλος, με σπουδαία δουλειά.
του οποίου του εύχομαι, κάνω και μια έμεση αναφορά. Εάν έχει μελλοντικά σχέδια, να πάει καλά. Λέω, αν έχει μελλοντικά σχέδια, να πάει καλά εκεί που θέλει πιθανά να φτάσει. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ.